φιλοξενούμενη για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ένας νέος άνθρωπος, η Εύα Μαρία Τσαπάκη, η οποία θα είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη Μπορούμε και τον Σεραφείμ Τσόκα. Κυρία Εύα Μαρία Τσαπάκη, καλό σας μεσημέρι από το ράδιο 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Τοντιράκη. Επιστήμονας, επαγγελματίας, τι δουλειά έχετε με την πολιτική, θα λέγε κάποιος? Έλαντε, σωστή ερώτηση. Από την ιδιότητά μου ως ψυχίατρος έρχομαι πολύ κοντά με τους ανθρώπους. Ακούω, αυτή είναι η δουλειά μου, να ακούω τα προβλήματα του κόσμου, να γίνομαι κοινωνός των σκέψεών του, mm-hmm. και αναγνωρίζω ότι κανείς ως μονάδα, ως άτομο, μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα σημείο. Διεκδικώντας μία θέση μέσα σε ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι αυτό, όπως είναι η περιφέρεια, εκτιμώ ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Έχετε την επιστημονική διεύθυνση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Άγιος Χαράλαμπος στο Ηράκλειο. Είστε ψυχίατρος, το λέω για τον κόσμο που ενδεχόμενα δεν το κατάλαβε, θέλει να ακούσει ακριβώς ποια είναι η δική σας η επαγγελματική ιδιότητα και βέβαια οι σπουδές σας. Αποφασίζετε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζοντας βεβαιότατα ότι μακράν της πολιτικής και της κεντρικής πολιτικής σκηνής έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Έχετε άμεση σχέση με μένα, τον πολίτη, με βλέπετε στα μάτια, τα προβλήματά μου και η καθημερινότητά μου είναι ακόμα πιο δύσκολη και εδώ δεν έχετε τη δυνατότητα πλέον να μου πείτε θα το δω αύριο αυτό το θέμα, αλλά πρέπει άμεσα να βρείτε λύση. Γιατί αμέσως λοιπόν στα δύσκολα και στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο χώρο της περιφέρειας? Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δύναμη. Από εδώ πρέπει να βγουν οι νέοι άνθρωποι μπροστά, να γεννηθούν οι νέοι δρόμοι που θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις αρχικά στα προβλήματα τα τοπικά, αυτά που όντως εμείς είναι στο χέρι μας να ελέγξουμε και να αλλάξουμε, και από εμάς θα ξεκινήσει και η αλλαγή που θα φτάσει στην κεντρική εξουσία αργότερα. Πήρατε δηλαδή το μήνυμα του κόσμου που λέει ότι πρέπει να ανανεωθούν τα πρόσωπα, να δοθεί ο λόγος και ο ρόλος σε νέα άφθαρτα πρόσωπα, σε ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν την τύχη στα χέρια τους, καθώς μέχρι σήμερα τίποτα δεν κύλησε και τόσο ομαλά. Κοιτάξτε, ασχολούμαι με την ψυχική υγεία, ζω καθημερινά τις διακρίσεις. Διακρίσεις γιατί έχουμε άλλο χρώμα στο δέρμα ο καθένας, γιατί έχουμε άλλα μάτια, γιατί είμαστε πιο καλοί υπάλληλοι ή χειρότεροι υπάλληλοι, γιατί είμαστε καλύτεροι επαγγελματίες, χειρότεροι επαγγελματίες κλπ. Επιδιώκω πραγματικά η συνεισφορά μου να είναι καθημερινή, να είμαι συνεχώς παρούσα, συνεπής και να ωφελήσει ισόρροπα κάθε άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται ότι έχει ασκηθεί διάκριση στο πρόσωπό του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Να μην μπω στα δύσκολα για τους ψυχικά ασθενείς, που αυτό φυσικά είναι η καθημερινότητα της ζωής μου και πως αυτή η ομάδα των ανθρώπων αντιμετωπίζεται από το σύνολο της κοινωνίας και εξωθεσμικά κυρίως, και θεσμικά να τολμήσω να πω. Πιστεύω στην ελεύθερη έκφραση και πιστεύω ότι είμαι εδώ για να υποστηρίξω κάθε υγιή δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις. Και με το κύριο βάρος να πέφτει στον τομέα της υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω και λόγω της ιδιότητάς σας, έτσι. Ασφαλώς. Αλλά και με ενασχόληση και με ιδιαίτερες γνώσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές, και το λέω πάρα πολύ απλά γιατί είναι μία νόσος η οποία έχει να κάνει με τον καθένα από εμάς και απασχολεί όλο και περισσότερες οικογένειες, κυρία Τσαπάκη. Ασφαλώς, η νόσος Αλτσχάιμερ δεν είναι απασχολεί τον άνθρωπο που πάσχει, απασχολεί όλη του την οικογένεια, κυρίως τους φροντιστές, απασχολεί εμάς τους υγειονομικούς που ερχόμαστε συνεχώς και περισσότερο σε επαφή με μεγαλύτερο αριθμό νοσούντων με νόσο Αλτσχάιμερ ή με γενικότερα, αν θέλετε, άνοια, γιατί αυτό είναι μια πολύ εξειδικευμένη διάγνωση. Η περιφέρεια, μπορώ να σας πω ότι προτίθεται να οργανώσει μια γραμμή άμεσης βοήθειας για την τρίτη ηλικία και να δώσει μεγάλο βάρος
άλλος στην τρίτη ηλικία και στους ανθρώπους που φροντίζουν άτομα υπερήλικα και στους ίδιους τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δεν έχουμε μόνο την άνοια, έχουμε τις καταθλίψεις στην μεγάλη ηλικία. Ο Δήμος μέσα από τα κέντρα των κοινωνικών του δομών προάγει την ευεξία, αν θέλετε, της υγείας της τρίτης ηλικίας. Παρόλα αυτά, η περιφέρεια πρέπει να αποκτήσει ένα σημαντικό ρόλο και προς τα εκεί οθούνται τα πράγματα, μιας και όλη αυτή η κοινωνική, το σύνολο των κοινωνικών παροχών θα περάσουν πλέον στην περιφέρεια. Η νόσος Αλτσχάιμερ, η άνοια, η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, πολλές φορές και άλλες παρανοϊκές καταστάσεις που πρωτοεμφανίζονται στην τρίτη ηλικία είναι μέλημα της περιφέρειας, γιατί πλέον απασχολούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, πολιτών της περιφέρειας και των ίδιων των ανθρώπων που πάσχουν, αλλά και των φροντιστών τους. Κυρία Τσαπάκη, γιατί Σεραφείμ Τσόκας, γιατί Κρήτη μπορούμε? Κρήτη μπορούμε. Ο Σεραφείμ Τσόκας έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής στο παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος ευθύς, ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα. Συμφωνώ με την καθαρότητα της σκέψης του και πιστεύω σε εκείνον ότι μπορεί να πάει το καράβι μπροστά. Πιστεύω ότι μπορεί να παντρέψει την υγιή επιχειρηματικότητα με την υγιή ανάπτυξη, με τις υγιείς υποδομές που ήδη υπάρχουν στο νησί μας και να πάει το νησί μπροστά. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε βάσει του προγράμματος και των προγραμματικών θέσεων του κυρίου Τσόκα, του συνδυασμού Κρήτη μπορούμε, ποιο είναι εκείνο ή ποια είναι εκείνα τα θέματα τα οποία για εσάς θα πρέπει να ιεραρχήσουν από εδώ και κάτω για την ανάπτυξη, δηλαδή είτε στα Χανιά, είτε στο Ηράκλειο, είτε στο Λασίθι, είτε στο Ρέθυμνο? Μέχρι σήμερα έχουν γίνει μία σειρά από έργα, δεν είναι ανάγκη να τα απαριθμίσουμε αυτή την ώρα, γνωρίζοντας πάντως ποιες συμβάσεις έχουν υπογραφεί, ποιες κινήσεις έχουν γίνει για τους δρόμους, για τα απορρίμματα κλπ. Από εδώ και κάτω, με δεδομένο το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, εσείς σαν νέος άνθρωπος, μπαίνοντας και θέλοντας να ασχοληθείτε με τα κοινά, εκτός από τον τομέα της υγείας που μας αναπτύξατε και μας είπατε δύο κουβέντες παραπάνω, ποια είναι εκείνα τα θέματα, ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς που πιστεύετε ότι άμεσα θα πρέπει να ρίξει το μάτι και η επόμενη μέρα να αρχίζει να αλλάζει πράγματα, γιατί το έχουμε ανάγκη? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι η αριστεία. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή ξέρω ότι και τον επικεφαλής του συνδυασμού μας τον ενδιαφέρει απόλυτα, μας ενδιαφέρει η αριστεία σε όποιον τομέα αποφασίσουμε να δώσουμε το βάρος μας. Έχετε την καλοσύνη να σηκώσετε λίγο το μικρόφωνο παραπάνω, πολύ λίγο. Ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ. Προσωπικά ενδιαφέρομαι πολύ για να στηρίξουμε τα όνειρα της νέας γενιάς. Ο κύριος Τσόκας έχει εξαγγείλει τη δημιουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Νεολαίας. Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να στηριχτούν, οι ιδέες τους, οι καινοτόμες θα πρέπει να στηριχτούν. Τα πτυχία τους που έχουν αποκτηθεί στα τοπικά ιδρύματα του νησιού, που είναι εξαιρετικά, θα πρέπει να εξαργυρωθούν σε θέσεις εργασίας που θα παντρευτούν μέσα στις επιχειρήσεις του νησιού μας, που δεν είναι και λίγες. Με αυτό λοιπόν το γνώμονα πιστεύω ότι η νέα γενιά θα πρέπει να στηριχτεί όσον αφορά στην επιχειρηματικότητά της, στον εργασιακό της χώρο, στην ενίσχυση των ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών που έχουμε στο νησί μας, να στηριχτούν οι νέοι αγρότες που θα θέλουμε να τους δούμε επιστημονικά να κοιτούν το... Η συνεργασία, το αύριο, το μέλλον. Ναι, κοιτάξτε, ο Μακρυγιάννης το είχε πει πριν πολλά χρόνια. Είμαστε στο εμείς, όχι στο εγώ. Αν έκανα μία κριτική γενικότερα της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων, είναι ότι σε όλα τα επίπεδα, και από τον επαγγελματικό μου χώρο, αλλά και γενικότερα από την κοινωνία που ζούμε, δεν υπάρχει συνεργασία αγαστή. Όπου υπάρχει... Ναι.
Ανθίζουν τα λουλούδια. Βλέπετε από την μέχρι σήμερα προεκλογική σας πορεία, τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, εκεί θέλω να καταλήξω και εκεί θέλω να φτάσω, να υπάρχει πλέον η θέληση, η δυνατότητα από τους νέους ανθρώπους, γιατί είναι ο κινητήριος μοχλός κατά ψέματα, για να ξεφύγουμε και από νοοτροπίες του σήμερα και του χθες, κυρίως του χθες και του σήμερα, που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, που να θέλουν όντως να φτάσουν σε αυτό εμείς και συνεργασία, άρα να συνεργαστούμε. Οι νέοι άνθρωποι τι θέλουν? Θέλουν καλή εκπαίδευση, δουλειά, αναγνώριση αυτής της εκπαίδευσης μέσα από τον εργασιακό τους χώρο, και θέλουν, για να έχουν κίνητρα και υψηλούς στόχους, να επιβραβεύεται η αριστεία. Δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια έχουμε υπάρξει μια κοινωνία μετρίων. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Πρέπει να βγαίνουν μπροστά όσοι πραγματικά αξίζουν να βγαίνουν μπροστά. Σε όλους τους τομείς. Μιλάμε τώρα για την πολιτική. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι αξίζει να βγουν μπροστά οι καλύτεροι, αυτό θα αποδείξει με την ψήφο του. Έτσι ακριβώς, θα το αποτυπώσει με την ψήφο του. Βήμα λοιπόν μπροστά για τους νέους. Περιφερειακό Συμβούλιο Νεολαίας, αριστεία. Επόμενα βήματα και προτεραιότητες, έτσι όπως εσείς το θέτετε και λέτε ότι θα πρέπει να δοθεί την επόμενη μέρα της κάλπης. Η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτού του τόπου, που έχει να κάνει με τον τουρισμό κατεξοχήν, με την αγροτική μας παραγωγή, με την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και φυσικά όλα αυτά περιβάλλονται από τον όρο περιβάλλον. Όλα αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του φροντίζω το περιβάλλον μου. Ανάπτυξη, τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον. Ξέρετε, όλα αυτά και πάλι υπό την αιγίδα των επιστημόνων και πάλι υπό τέτοια κριτήρια. Ασφάλεια. Διότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, καταλαβαίνω κυρία Τσαπάκη, έτσι όπως σήμερα δίδονται σε όλους αυτούς τους τομείς, τις περισσότερες φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αν και η θέλησή μας δεν είναι βεβαίως να υποβαθμίζουμε πράγματα και καταστάσεις, μας οδηγούν εξαιτίας της αμάθειας, της ελλιπούς εκπαίδευσης σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, μέσα από αυτή την τρομακτική βίαιη κρίση που ζούμε, έχουμε αναγκαστεί να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, στη χρηστή διαχείριση, στην αποτύπωση των αριθμών, το γιατί δικαιολογείται να κάνουμε το βήμα που προτείνουμε να κάνουμε. Αυτό πιστεύω ότι θα φέρει μόνο καλά στην τοπική μας κοινωνία και κατ' επέκταση στη χώρα μας. Είναι βασικό. Μακάρι όλοι να το δεχτούμε και μακάρι να δεχτούμε να κάνουμε αυτά τα βήματα. Αλλαγή νοοτροπίας. Είναι το βασικό. Να φύγουμε από το χθες. Αυτό το μίζερο χθες, για να πάμε μπροστά. Τα νέα παιδιά διαθέτουν την εκπαίδευση, έχουν την παιδεία, βασανίζουν το μυαλό πριν προχωρήσουν, κάνοντας τα επόμενα βήματά τους. Το μέλλον ουσιαστικά τους ανήκει. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Βάζουμε λοιπόν δύο σημαντικά θέματα. Περιφερειακό Συμβούλιο Νεολαίας, αριστεία, ανάπτυξη, τουρισμός, αγροτική παραγωγή, περιβάλλον και πολιτισμός. Η επόμενη μέρα για εσάς και οι προτεραιότητες, τα πράγματα που θα πρέπει να αλλάξουν. Στα έργα υποδομών υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και το γνωρίζετε. Ποια είναι η θέση σας? Το γνωρίζω. Κοιτάξτε, τα έργα υποδομών, από όσο μπορώ να γνωρίζω, είναι θέμα οικονομικών κονδυλίων και διαχείρισης τοπικής. Πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκονται λύσεις ανάμεσα στις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών. Πρόσφατα μιλούσα για το ΒΟΑΚ με κάποιους ανθρώπους από τη Σιτία που μένουν σε ένα χωριό, ας με συγχωρήσουν, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα, από όπου προτείνεται να περάσει με κυλαδογέφυρα ο ΒΟΑΚ, και οι οποίοι δεν το θέλουν, αλλά θέλουν μια εναλλακτική λύση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πολύ σωστή διαβούλευση, που είμαι σίγουρη ότι η αλήθεια είναι ότι και μέχρι τώρα μπορεί να έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να παντρευτεί η επιθυμία της τοπικής κοινωνίας με το συνολικότερο
κομμάτι και όραμα για την ανάπτυξη της Κρήτης. Δεν μπορεί, μιλούσατε πριν για τα νοσοκομεία της Ανατολικής Κρήτης, δεν μπορεί κάποιος από τη Σιτία να έρχεται να εξυπηρετείται για χρόνιο νόσημα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, στο ένα ή στο άλλο, και να πρέπει να διαχειριστεί σε καθημερινή βάση ή σε έστω τρεις εβδομαδιαία βάση το δρόμο Σιτία-Ηράκλειο ως έχει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικές οι υποδομές που περιμένουμε να δημιουργηθούν και να οργανωθούν. Επίσης αυτές οι υποδομές θα περιμένουμε να δώσουν όθηση στην τοπική οικονομία, στην ανεργία, στην καθημερινότητα, πέρα από το όφελος το πρακτικό στην καθημερινή μας ζωή. Τώρα μιλήσατε για έναν δρόμο. Θέσεις εργασίας. Και όπως λέει και ο κύριος Τσόκας, σε κάθε του εμφάνιση και επιμένει, δεν μπορεί η περιφέρεια να λέει ότι δεν είναι αρμόδια για θέματα, οπότε διεκδικεί, αγωνίζεται, έρχεται η ρήξη, αλλά το επιθυμητό, το ζητούμενο είναι πάντα να έχει, να παίρνει πολύ περισσότερα προκειμένου να γίνουν όλα αυτά. Κάνατε μια πάρα πολύ σοβαρή αναφορά στην κατάσταση, ξέρετε, του Βόρειου Οδικού Άξονα, και παίρνω την μπάλα να σας πω σε ένα θέμα που δεν το έχουμε μέχρι σήμερα συζητήσει ή δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ίσως γιατί είναι τις περισσότερες φορές έξω και από προγραμματικές θέσεις, δηλώσεις, όλους τους συνδυασμούς, σε όλα τα κόμματα. Αλλά ξέρετε, μέσα από τη δική σας την δυνατότητα και την θέση, την επιστημονική, την γνώση, ενδεχόμενα να μπορείτε να βοηθήσετε λίγο περισσότερο, απλά το θέτω έτσι υπόψη σας, ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, αυτός ο επικίνδυνος δρόμος όπως έχει καταντήσει, μας δίνει πάρα πολλούς νεκρούς, κυρία Τσαπάκη. Και στο κομμάτι τροχαία δυστυχήματα, ατυχήματα, νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχει πρωτιά, ειδικά τους θερινούς μήνες, στα ατυχήματα. Η Ορθοπαιδική Κλινική είναι από τις πιο υπερφορτωμένες κλινικές λόγω ατυχημάτων. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε κλήσεις για αίμα συχνά πυκνά το καλοκαίρι, διότι πραγματικά κοστίζει και είναι δώρο ζωής. Ασφαλώς υπάρχουν αρκετές δράσεις πρόληψης αυτών των ατυχημάτων που όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, ο δρόμος δεν βοηθάει. Εδώ είναι μια περίπτωση όπου ξέρουμε τα νούμερα, ξέρουμε τις συνέπειες, τις ζούμε. Συμφωνώ μαζί σας, πιστεύω ότι αν η περιφέρεια μπορέσει να οργανώσει μια επιτροπή διοίκησης υγείας, να μπορέσει να βρει τους πόρους να αυτοσυντηρηθεί, να αυτοσυντηρήσει, αν θέλετε, την πρόληψη των ατυχημάτων, την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, το φτιάξιμο του δρόμου, την παρέμβαση στο πώς ο δρόμος μπορεί να γίνει καλύτερος, σε ποια σημεία μπορεί να βελτιωθεί και ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία, ίσως να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τις επόμενες χρονιές. Αυτό που πιστεύω εδώ πέρα, αυτό που συζητάμε, είναι ότι θα πρέπει να συνεννοηθεί η αρμόδια υπηρεσία που ασχολείται με τον ΒΟΑΚ με την αρμόδια υπηρεσία που θα φροντίζει την υγεία του τόπου. Και εδώ είναι που πρέπει να συνεννοηθούμε. Γιατί πιστεύω ότι η ιδιωτική επιχείρηση που θα έχει αναλάβει την κατασκευή του δρόμου ή την ανακατασκευή στα σημεία τα επικίνδυνα, θα πρέπει να λάβει υπόψη της το Συμβούλιο Υγείας της Περιφέρειας, που όταν είναι δικό μας και έχει εκλεγεί από μας και είναι εδώ, είναι αυτοί οι άνθρωποι όπως λέτε που τους βλέπουμε στο δρόμο, μπορούμε να τους συζητήσουμε, αλλιώς θα παρέμβουν για να δημιουργηθεί ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Μόνο μη θεωρηθεί με την ερώτησή μου αυτή ότι εγώ αυτή την ώρα σας βάζω ουσιαστικά στο απόσπασμα, στο εκτελεστικό απόσπασμα με αυτή την ερώτηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρωτίστως μπορεί να έρθουν όλοι να αναζητούν ευθύνες. Πρώτη αιτία πρόκλησης του ατυχήματος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος ο οδηγός την κατάσταση του εαυτού του, του αυτοκινήτου του, και στη συνέχεια αναζητώ ευθύνες
και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για να μην παρεξηγηθούμε, το λέω κυρία Τσαπάκη, από εκείνους που μας ακούν απ' έξω. Γιατί τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ανθρώπινος παράγοντας, πρώτη αιτία πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, καταγεγραμμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αστυνομικές διευθύνσεις, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, τους εκάστοτε διοικητές της τροχέας και στη συνέχεια βεβαίως οι τοπικές υπηρεσίες, περιφέρεια, δήμη και το κεντρικό κράτος κατ' επέκταση. Απλά για να μην παρεξηγηθούμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας έχει να κάνει ας πούμε με καταχρήσεις, με το αλκοόλ, ας πούμε με μακρινές διαδρομές τουριστικών λεωφορείων, οδηγών, επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας έχει να κάνει με ζητήματα στα οποία η πρόληψη μπορεί να παρέμβει, θα μπορούσε να γίνει άριστα μια συνεννόηση και μια οργάνωση και οι δρόμοι να βελτιωθούν και ο ανθρώπινος παράγοντας να ωφεληθεί από μια παρέμβαση πρόληψης. Χαίρομαι για τις θέσεις σας και την τοποθέτησή σας.